ομάδες είχαν μακριά μαλλιά. Ήταν ατέλεια στους πολύ για το 89. Λες και ήταν και καλά από άλλη γενιά. Ήταν ο μόνος στην παρέα που ακούγε hip hop. Ήταν ο μόνος που δεν έδεισε ποτέ Αλβανό. Ήταν ο μόνος που φόραγε καπέλο το βράδυ. Ήταν ο μόνος που η αλυσίδα του είχε Volkswagen σημάδι. Τον ενοχλούσε που γινόντουσαν όλοι νεοναζί. Τον θύμωνε που χτύπαγαν τον μπλάξι μαθητή. Προσπαθούσε να διδάξει την ισότητα. Τραγική ηρωνία ήταν ο ίδιος μειονότητα. Δεν μιλάω για νοήματα. Δεν προσπαθώ να δώσω μηνύματα. Απλά εξιστορώ μέσα από άσματα και αφήνω εσένα στα συμπεράσματα. Δεν σου προσφέρω την αλήθεια στο πιάτο. Απλά σου λέω πως είναι ένας από κάτω. Όπως ο Βάμπης, ο Βάμπης που δεν ήταν φλού. Δεν κατάλαβε ποτέ τους νόμους του παιχνιδιού. Μια μέρα ο Βάμπης είχε φάει ιδέα. Όπως περπάταγε στους δρόμους του Περέα. Να πάρει μέρος και δεκά πεπτάμελες. Και να διδάξει από μέσα ιδέες ριζοσπαστικές. Έτσι δεν ο Βάμπης έγινε μέλος του Λυκείου. Πολιτική ζωή πήρε μέρος. Τις ιδέες του δεν άργησε να πει φωνακτά. Τα χαρτιά του δεν κράτησε για πολύ καιρό κλειστά. Άλλοι αντέδρασαν, άλλοι σοπάσαν. Άλλοι συμφώνησαν, άλλοι τον κράξαν. Άλλοι διαφώνησαν, μα συζητήσαν. Άλλοι δεν μίλησαν, μα τον πουλήσαν. Το τριμελές είχε συνήθεια να βάφει τα αυγά του χρυσά. Γι' αυτό και πήγε κρυφά να βρει οργάνωση στον πάδι να τη στήσει. Και στο σχόλασμα αλήπητα να τον εσαπίσει. Δεν μιλάω για νοήματα. Δεν προσπαθώ να δώσω μηνύματα. Απλά εξιστορώ μέσα από άσματα και αφήνω εσένα στα συμπεράσματα. Δεν σου προσφέρω την αλήθεια στο πιάτο. Απλά σου λέω πως είναι ένας από κάτω. Όπως ο Τάβης που δεν ήταν φλού. Που δεν κατάλαβε ποτέ τους νόμους του παιχνιδιού. Ένα μήνα άρρωση στο κρατικό. Κι ούτε ιδέα από πρόσωπο φιλικό. Ακόμα και ο πατέρας του το είχε πει. Απ' την αντίδραση καλύτερη σιωπή. Μα ο Μπάμπης είχε τελειωτικά πληγωθεί. Και στο μυαλό του είχε σχέδιο σχηματιστεί. Η εκδίκηση γι' αυτό πια η μόνη λύση. Στα χέρια του θα έπαιρνε του τριμελού στη δύση. Του πατέρα του το βίκανο πήρε ένα πρωί. Και στο λυκείο του πήγε σε φρική εορτή. Το παλτό του πετάει και το όπλο τραβάει. Και για μια στιγμή διστάζει. Σκανδάλι δεν πατάει όμως η σύλληψη. Έγινε έτσι κι αλλιώς. Στη φυλακή πια ο Μπάμπης έχει γίνει παλιός. Και μετανιώνει κάθε μέρα την απόπειρα αυτή. Και αναρωτιέται αν ήταν από τους πιο καλή σιωπή. Δεν μιλάω για νοήματα. Δεν προσπαθώ να δώσω μηνύματα. Απλά εξιστορώ μέσα από άσματα. Και αφήνω εσένα στα συμπεράσματα. Δεν σου προσφέρω την αλήθεια στο πιάτο. Απλά σου λέω πως είναι ένας από κάτω. Όπως ο Πάμπης, ο Πάμπης που δεν ήταν φλού. Που δεν κατάλαβε ποτέ τους νόμους του παιχνιδιού. Δεν μιλάω για νοήματα. Δεν προσπαθώ να δώσω μηνύματα. Απλά εξιστορώ μέσα από άσματα. Και αφήνω εσένα στα συμπεράσματα. Δεν σου προσφέρω την αλήθεια στο πιάτο. Απλά σου λέω πως είναι ένας από κάτω. Όπως ο Πάμπης, ο Πάμπης που δεν ήταν φλού. Τιμά της άνοιας των κανόνων του παιχνιδιού. Και τελικά, γιατί μιλάω. Προσπαθώ να σας κόψω τον ιδεαλισμό. Όχι. Όχι. Μήπως δεν ήμουν και εγώ Μπάμπης κάποτε. Σε κάποιο βαθμό. Μήπως δεν συνεχίζω να είμαι. Σε κάποιο βαθμό. Απλά μια προειδοποίηση. Με άλλα λόγια, κάνετε ό,τι νιώθετε σωστό. Μην ξηράει συνείδηση. Απλά προσέξτε. Ο άπειρος ιδεαλισμός καμιά φορά πονάει. Πολέμα το σύστημα μέσα από το σύστημα. Όχι απ' έξω. Πιο πολύ θα σε ακούσουν έτσι. Βλέπεις, ο σεβασμός έρχεται με το κοινωνικό κύρος. Όχι απαραίτητα με το δίκαιο. Μείνε σως και αυλαβείς. Μείνε ελεύθερος. Κράτα μια πισινή και θα ξημερώσει και η δικιά σου μέρα.